ένας ιδιαίτερος άνθρωπος αγαπημένος για μένα ο Αργύρης. Χαίρομαι πραγματικά γιατί είναι στη γενέτειρά του. Είναι πολύ σπάνιο, δεν το συναντάμε εύκολα. Δυστυχώς, ένα ιστορικό κανάλι έφτασε στο τέλος του. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν το έχει πιστέψει ακόμα, δεν το έχει συνειδητοποιήσει, όπως και εγώ, παρόλο ότι έχω φύγει πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ, αλλά και τόσο σπουδαίοι άνθρωποι δημιούργησαν πολύ αξιόλογα πράγματα στο Μέγκα. Υπήρχε μια ποιότητα εκεί, μια διαφορετικότητα σε όλες τις παραγωγές και σε όλα τα προγράμματα που είχε το Μέγκα. Δεν θα σας πω τι γίνεται τώρα στην τηλεόραση, γιατί σας είπα ότι δεν θα κρίνω τις δουλειές των συναδέλφων. Εσείς φαίνεται πρέπει να είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση, είστε πάρα πολύ αδύνατοι, πάρα πολύ όμορφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, γιατί φροντίζω να μην αγχώνομαι. Ξέρετε τι σημαίνει να ξυπνάς κάθε πρωί τόσα χρόνια και να βλέπεις τα νούμερα, το ξέρετε όλοι. Δεν έχετε αυτό το άγχος συνεχώς της εικόνας, της διατροφής, το έχετε? Όχι, δεν το είχα εξ αρχής το άγχος, γι' αυτό και έχω δεχτεί πολλά πειρά και πάρα πολλά σχόλια κατά καιρούς. Α, δες την Κορομιλά πώς έγινε, είναι πρισμένη, πάχινε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το κεφάλαιο. Δεν ξεκίνησα ως μοντέλο, δεν είμαι μοντέλο. Είμαι μια απλή γυναίκα με αδυναμίες και αντίφαση. Δούμε να γυρίζετε στην τηλεόραση. Δεν είμαι θυσμένη με τίποτα. Δεν έχω θρόνους, θεωρώ ότι δεν έχουμε βασιλεία στην Ελλάδα, δεν μας περιμένει κανένας θρόνος. Θα το σκεφτώ και θα δω. Γίνονται προτάσεις φαντάζομαι, απλά κοιτάξτε, να έχει γίνει αυτή που θέλετε εσείς. Να σας πω κάτι, το να κάνει κάποιος παύσεις το θεωρώ και λίγο κατόρθωμα. Σας είπα, δεν είμαι εθισμένη, είμαι ισορροπημένη, κάνω πράγματα τα οποία δεν είχα ζήσει τόσα χρόνια, 30 χρόνια σχεδόν υπηρετώ την τηλεόραση, θέλω να κάνω πράγματα για μένα και όταν προκύψει κάτι που θα είναι καλό και θα εξυπηρετεί και τον κόσμο και θα τον ενδιαφέρει, θα το σκεφτώ. Προς το παρόν χαλαρώνω, ηρεμώ, δημιουργώ και κοιτάζω με πολύ αισιοδοξία το μέλλον και θετικότητα. Και θεωρώ ότι όταν κάνεις παύσεις, παιδιά, μπορείς να καταλάβεις και τι έχει συμβεί. Γιατί πολλές φορές είναι τόσο καταιγιστική η ρυθμή αυτής της δουλειάς και της καθημερινότητας που έχει αυτή η δουλειά. Και το άγχος για τα νούμερα και η φθορά, η καθημερινή και το άγχος του να στείλεις μια ωραία εκπομπή. Που τελικά δεν απολαμβάνεις, δεν αντιλαμβάνεσαι ίσως τα λάθη που έχεις κάνει, δεν χαίρεσαι τα σωστά, τα όμορφα που έχει κάνει. Και ειδικά τόσο έντονα όσο το έζησε η Ρούλα Κορομιλά. Μιλάμε μια παρουσιάστρια μεγατόνων, έκανε τρομερή επιτυχία, ήταν μπροστά στην κάμερα πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια τώρα είπε μια πολύ όρημη κουβέντα. Το να κάνεις παύση είναι κατόρθωμα. Κάτι που σε κάποια στιγμή της ζωής της έπρεπε να το είχε κάνει και εκείνη. Το κατάλαβε, το κάνει, παιδιά, είναι προς τιμή της. Στην τηλεόραση θεωρούμε ήττα το να είμαστε εκτός γυαλιού. Δηλαδή αυτό το ότι λέει είναι κατόρθωμα, εκείνο που μας συμβαίνει το αντιλαμβανόμαστε ως δυσκολία, ως κακή εξέλιξη. Μόνο που είναι μεγάλη μαγιά το να το κάνεις εκείνη τη στιγμή, να κάνεις μια παύση. Και το λέω γιατί εγώ έχω δουλέψει με τη Ρούλα Κορομιλά. Ήταν η δεύτερη μεγάλη μου δουλειά στην τηλεόραση. Και ήταν μια απολαυστική συνεργασία, μια γλυκύτατη γυναίκα. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ δεν την είδα ποτέ απαιτητική τη Ρούλα Κορομιλά στην ομάδα τη. Ναι. Ούτε να φωνάζει, ούτε να ξεφεύγει. Ήταν πάντα γλυκομίλητη. Έπαιρνε φαγητό και καθόμαστε όλοι σε ένα μεγάλο τραπέζι και τρώγαμε. Εγώ εδώ θα διαφωνήσω με τον Χρήστο, γιατί εμένα ήταν η πρώτη μου μεγάλη δουλειά. Α, βρε, μαζί είμαστε στο όλε. Ναι, βρε, κοστίζουν και εσείς το όλε. Να την πω την αλήθεια, ήταν απαιτητική. Εγώ αυτό που θυμάμαι και. Μα παιδιά, δεν είναι πρωταθλητισμό. Δεν γίνεται. Η Ρούλα φεύγει 4 ώρα ξημερώματα από το γραφείο και 4 το πρωί. Τι εννοούμε όταν λέμε απαιτητικό ένα άνθρωπο. Ήταν απαιτητική πολύ. Απαιτητικό στο να είσαι συνεπή στα καθήκοντά σου επαγγελματικά. Και στο να είσαι συνεπής στους χρόνους σου. Ήθελε πρωτοποριακά πράγματα. Όταν πεις θα φέρω μια συνέντευξη να τη φέρεις, όταν πεις θα βγάλω μια ιδέα να τη βγάλεις, αυτό δεν είναι απέτηση, είναι επαγγελματισμός. Αν αυτό είναι απέτηση. Γι' αυτό δεν ξεκολλήσετε από το θέμα παιδευτική. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, έχεις απαιτήσεις. Τι να λέμε αρνητικά. Για την εικόνα να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε. Διότι είναι η κουρτίνα 3, είναι το σώμα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι πανέμορφη. Όχι, τώρα σε αυτό το πλάνο τη βλέπουμε. Στις δηλώσεις δεν τη βλέπουμε. Εντάξει, είναι ενισχυμένη η κάμερα. Αλλά γενικώ η Ρούλα τη αρέσει και στείνεται με αυτό το μοιραίο μαλλί. Εμεί επειδή έχουμε κάνει και παρέα και έχουμε βγει και κάποια βραδάκια έτσι για φαγητό. Και στο φυσικό τη είναι αυτό το κούρεμα που τη αρέσει και παίζει με αυτό το κούρεμα. Στη μόδα. Η μπότα που φοράει είναι τελευταία λέξη της μόδας. Αχ, μαράκι, την ποδάρι. Την πήρα και εγώ χθες περίπου μια τέτοια. Είχε, κολλά. Είχε. Πότε θα τη βάλει. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Την Παρασκευή θα κάνει το DJ. Που θα παίρνει και τα χτύπακα. Παράδειγμα για ορισμένους και ορισμένες ακομπλεξάριστης στάρ μεγάλου βεληνικούς κιόλας, έτσι. Διότι βλέπεις πόσο ωραία χειρίζεται το θέμα της εικόνας της. Σου λέει, ναι, δεν με νοιάζει και θα παχύνω και θα δυνατήσω και θα ψηλώσω και θα κοντίνω.
Και έχω και αδυναμίες ανθρώπινες. Και ποτέ δεν πλασαρίστηκα ως μοντέλο. Εγώ είμαι σε θέση να ξέρω ότι είναι πολύ καλά, ότι κάνει πολλά δικά της πράγματα. Απλά ο κόσμος δεν τα ξέρει γιατί δεν τα εκθέτει στα social media και δεν θέλει να τα δημοσιοποιήσει. Είναι ερωτευμένη με την ανιψιά της. Με κάποιον άλλον είναι ερωτευμένη. Κάτι καλό συμβαίνει και στην προσωπική της ζωή. Δεν ξέρω περισσότερα, αλλά ξέρω ότι γενικώς κάνει πολλά πράγματα και είναι πολύ καλά. Και μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση ότι μπορεί εκείνη να είναι εκτός και να είναι αυτή που είναι, αλλά είναι χαλαρή στο να μιλήσει για την τηλεόραση. Εμένα μου έχει δώσει συμβουλές, έχουμε συζητήσει πράγματα. Ξέρεις, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που φεύγουν από το γυαλί βάζουν μια ταφόπλακα στο προσωρινή και δεν θέλουν να συζητούν για την τηλεόραση. Το πολύ ωραίο είναι ότι όποτε τη συναντήσεις έξω με κάμερα, δεν διστάζει να μιλήσει. Δηλαδή δεν το παίζει, μιλάει μια χαρά. Και να πούμε και το άλλο το σημαντικό, ότι όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε μπροστά, καλοπλήρωσε πάρα πολλούς ανθρώπους. Εντάξει, και καλοπληρώθηκε, είναι και τυχερή, παιδιά. Ναι, αλλά έδωσε δουλειά. Δηλαδή έκανε τηλεόραση. Εδώ καλοπληρώθηκε ο Γκλέντος. Μας είπε πριν ότι άμα σας πω πόσα έπαιρνα, θα είναι σκάνδαλο. Ναι, θα πάρουμε τις πέτρες. Εσύ και ο Γκλέντος δηλαδή. Όχι, ο Γκλέντος λέω, δεν θα πει οίκορο. Α, που το Γκλέντος αυτό, ναι. Και αυτό που λέει, παιδιά, για το Μέγκα κάποτε, εγώ θυμάμαι, δηλαδή όπως και για τους ηθοποιούς, το είπε χθες ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη συνέντευξη εδώ στην εκπομπή. Έτσι και για εμάς τους δημοσιογράφους ήταν καταξίωση. Α, με θέλει το Μέγκα. Ήταν, ας πούμε, η απόλυτη καταξίωση. Τα φιλιά μας, Ρούλα, είσαι κούκλα. Συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τι έγινε στο Next Top Model.